Ο κύριος Θεόδωρος Καραγιάννης είναι δικηγόρος του Φρέντι Μπελέρη. Ο Φρέντι Μπελέρη είναι ο νεοεκλεγής δήμαρχος Χιμάρας, κρατούμενος στις φυλακές Τυράννων, ο οποίος θες τον μετέφεραν τον άνθρωπο στο νοσοκομείο γιατί έχει κάποια προβλήματα υγείας. Καλημέρα σας, κύριε Καραγιάννη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Βουρουτσάλτε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα τα θέματα υγείας. Πώς είναι ο άνθρωπος? Ένα. Είχε έτσι κι αλλιώς χρόνια προβλήματα. Βέβαια ήταν γνωστό αυτό όταν. Τα οποία επιδεινώνονται τώρα που είναι κρατούμενος, αυτό εννοείται. Επιδεινώνονται και λόγω της κράτησης, επιδεινώνονται και λόγω της κακής ψυχολογικής κατάστασης, ειδικά όταν τα προβλήματα είναι προβλήματα καρδιάς. Όλη αυτή η αδικία που έχει υποστεί και η πίεση είναι λογικό να εξειδικεύεται και να εκτονώνεται στην καρδιά. Κατ' επέκταση, ναι, η κατάστασή του γίνεται χειρότερη, γι' αυτό και μεταφέρθηκε σπασμένα χθες στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Και είναι υπό έλεγχο, φαντάζομαι, έτσι. Είναι υπό έλεγχο. Η υπόθεση είναι υπό έλεγχο, κύριε Καραγιάννη. Πόσο θα κρατήσει αυτή η προφυλάκηση του ανθρώπου? Κοιτάξτε, σε μια ευρωπαϊκή χώρα όπου η δικαιοσύνη λειτουργούσε όπως έπρεπε να λειτουργεί, δεν θα πρέπει να είναι καν κρατούμενος. Πρώτον, γιατί δεν μπορώ να πω πολλά, αλλά θα πω η δικογραφία είναι γυμνή στοιχείων, είναι άδεια. Είναι μια δικογραφία που στην Ελλάδα θα περνούσε έξω, ούτε έξω από γραφείο εισαγγελέα για να πάει σε προκαταρκτική εξέταση. Ναι. Πρώτον. Δεύτερον, γιατί ακόμη και να δεχτεί κάποιο ότι το αδίκημα είχε συμβεί, που επαναλαμβάνω, τα στοιχεία είναι όχι λυπή, είναι ανύπαρκτα. Το αδίκημα ακόμη... είναι η απόπειρα εξαγορά ψήφων, έτσι. Ακόμη αυτό. Και γι' αυτό το αδίκημα, ναι, μα λένε οι συνήγοροι στην Αλβανία και όσο ψάξαμε κι εμεί, ότι η προσωρινή κράτηση ουσιαστικά είναι ένα σπάνιο φαινόμενο που συμβαίνει 1%. Μάλιστα. Και δει για έναν άνθρωπο που είναι εκλεγμένος δήμαρχος, γνωστός, διάσημος και αποκλείεται να φύγει τη χώρα. Ναι, και όπου στο μεταξύ καλωδίωσαν αυτόν που υποτίθεται ότι έκανε την καταγγελία και διάφορα τέτοια για να γίνει παγίδευση, αν κατάλαβα καλά. Σωστά. Βεβαίως, που δεν υπάρχει κανένα στοιχείο παγίδευσης και όπου μιλάμε για έναν άνθρωπο πολλά και συστημασμένο για τέτοια πράγματα, ψευδείς καταγγελίες, ναι, απάτες. Αυτόν τον βρωμιάρι δηλαδή που πάρε να πάρε κάνει τη δουλειά. Αυτόν τον βρωμιαρέο που πάρε να κάνει τη δουλειά δηλαδή, έτσι. Αυτό καταλαβαίνω. Ακριβώς. Να, αυτόν εννοούμε. Βεβαίως. Τον κύριο, συγγνώμη για να μην παρεξηγηθούμε και όλα, τον κύριο. Ναι. Είχε την Κυριακή στην εφημερίδα Καθημερινή ο Γιάννης Σουλιώτης ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ, κύριε Καραγιάννη. Επειδή έχω στην εκπομπή εδώ, σε αυτή την ώρα, έχω κάνει κάποιες αναφορές για το τι συμβαίνει εκεί στην ευρύτερη περιοχή, για το πώς θέλει να υφαρπάξουν, θέλει η αλβανική πλευρά και οι αλβανοί πολίτες να υφαρπάξουν περιουσιακά στοιχεία Ελλήνων ομογενών. Επειδή η περιοχή είναι σε άνοδο τουριστική. Διάβαζα λοιπόν ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τον σύζυγο της Υπουργού Εξωτερικών της Αλβανίας, ο οποίος θέλει να κάνει μία μπίζνα και κτίζει ένα κτίριο πρώτο τραπέζι πίστα μπροστά στη θάλασσα, πάνω στα βράχια, στην παραλία. Νομίζω ότι ο φόβος που υπάρχει είναι ότι με την εκλογή του Φρέντι, ναι, στο δημαρχιακό θόκο θα ανοίξουν και παλιά πράγματα τα οποία γινόταν. Και θα μείνω εκεί. Δηλαδή τον φοβούνται και λόγω του ελληνικού στοιχείου, ναι, τον φοβούνται και γιατί θα έρθει να ανατρέψει μια κατάσταση με ό,τι σημαίνει αυτό και ό,τι μπορεί να ανοίξει. Μάλιστα. Τώρα, πότε τι βλέπετε? Άρα νομίζω το ρεπορτάζ ήταν πολύ πετυχημένο. Ναι, ναι, το ρεπορτάζ είναι πετυχημένο. Το ρεπορτάζ έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία του Γιάννη Σουλιώτη σε μέντα καθημερινή και δείχνει και εξηγεί, κύριε Καραγιάννη, μπορεί να εξηγήσει γιατί είναι φυλακισμένος τώρα ο άνθρωπος, ο κύριος Μπελέρης. Πείτε μου όμως, εσείς πώς βλέπετε, πώς θα εξελιχθεί τώρα η προσπάθεια που φυλακίσω στον άνθρωπο? Κοιτάξτε, υπάρχει μια αίτηση που θα εξεταστεί ξανά σε λίγες μέρες για αποφυλάκηση. Γίνεται αντιληπτό ότι μιλάμε για μια χώρα στην οποία κανείς μας δεν μπορεί να αντιληφθεί πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη και πόσο τελικά είναι ανεπηρέαστη και σε ποιο βαθμό φτάνει αυτή η χή επιρροή. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε σε ένα καθημερινό power game, θα πω, ας με επιτραπεί, μεταξύ των διάφορων συνθήκων που επικρατούν στην Αλβανία. Μάλιστα. Πάντως έχουμε έναν προφυλακισμό. Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι στην Αλβανία αυτό έχει γίνει και μεγάλο θέμα συζήτησης, όπου στα αλβανικά μιμιέ παρουσιάζονται επίσης αυτά που θέλουν να παρουσιαστεί η αλβανική κυβέρνηση. Ναι. Ναι, ναι. Πάντως έχουμε έναν προφυλακισμένο δήμαρχο, εκλεγμένο δήμαρχο Χιμάρας, ο οποίος είναι προφυλακισμένος χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο, κανένα στοιχείο που μπορεί να καταδείξει ότι είναι εμπλεκόμενος σε μια παράνομη πράξη. Και με απίστευτες δικονομικές παραβάσεις. Δικονομικές παραβάσεις. Δικονομικές. Μάλιστα. Όταν δηλαδή δεν μπορείς να έχεις τα
στοιχεία της δικογραφίας, όταν σου επικαλούνται στοιχεία που δεν υπάρχουν, ναι. όταν συλλαμβάνεις εκτός αυτοφόρου δίθενος αυτόφορο, όταν υπάρχουν δίθεν καλωδιώσεις ηχογραφήσεις χωρίς να υπάρχει ούτε άδεια, ούτε να τις βρίσκεις τελικά πουθενά. Ναι. Οικονομικές παραβάσεις που σε επίπεδο οποιοδήποτε δικαστηρίου, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θα κατέρεαν. Το θέμα είναι εδώ ότι υπάρχει η αμεσότητα, η οποία είναι πρωταρχικό στοιχείο και εκμεταλλεύονται οι δολοφονικές αρχές. Πείτε μου κάτι και κλείνω, κύριε Καραγιάννη. Αυτό το κτίριο, το οποίο θα στεγάσει ξενοδοχείο, που φαίνεται ότι από πίσω είναι ως επιχειρηματίας ο σύζυγος της Αλβανίδας Υπουργού Εξωτερικών, της κυρίας Τσάσκα, είναι σε οικόπεδο περιουσιακό στοιχείο της ομογένειας? Θα μου επιτρέψετε το μόνο που έχω μπορώ να πω, ναι. Γιατί δεσμεύομαι και εγώ λίγο από την εντολή που έχω. Μάλιστα. Και από κάποια άλλα θέματα. Μάλιστα. Ότι ο κύριος Σουλιώτης έχει αντιληφθεί πλήρως το τι γίνεται και το ρεπορτάζ του εξηγεί τα πάντα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να μείνω εδώ. Εντάξει, πείτε, θέλω μια χάρη να μου κάνετε όμως, κύριε Καραγιάννη. Θέλω να. Βεβαίως. Ναι. Θέλω όταν επικοινωνήσετε με τον κύριο Μπελέρη να του πείτε ότι του ζητώ συγγνώμη, διότι ο άνθρωπος μου τηλεφώνησε πρώτων εκλογών. Για να τα πούμε, δεν τον ξέρω εγώ, δεν έχουμε γνωριστεί, απλώς συνέπεσε τις ημέρες που θα πρόκειτο να επισκεφτεί και τελικώς επισκέφτηκε και μία και δύο φορές ο Πρωθυπουργός την Βόρειο Ήπειρο να συζητήσω δημοσίως με τον κύριο Μπελέρη και κατάλαβα ότι μπορώ να αναπτύξω μαζί του έτσι μία επικοινωνία για να έχουμε μία, στο πλαίσιο του επαγγέλματός μου μία σχέση εννοώ. Μου τηλεφώνησε ο άνθρωπος να πούμε δύο-τρία πράγματα για τις εκλογές, αλλά δυστυχώς του το αρνεί, δηλαδή δεν το έκανα και ζητώ συγγνώμη και κάνω και δημόσια αυτήν αυτοκριτική, διότι είχα μία σειρά καλεσμένων για τα πολιτικά και κακώς δεν συμπεριφέρθηκα επαγγελματικά σωστά. Αυτό ζητήσετε συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Θα το μεταφέρω, σας τιμά ιδιαίτερως και ελπίζω να μπορείτε να το κάνετε σύντομα, να πάνε όλα καλά και μπορείτε να το κάνετε πρώτο σύντομα. Πρώτο Θεός, το εύχομαι κύριε Καραγιάννη, να με την μόλις αποφυλακιστεί ο κύριος Μπελέρης. Ναι. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς μεταφέρουμε. Αυτό. Προωθήστε, σας παρακαλώ. Πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καραγιάννη. Ευχαριστούμε πολύ. Χάρηκα. Yes. Να είστε καλά.